την εκτίμηση ότι πρόκειται για τοπικό φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε κατακριμνήσεις σε υπόγειες σπηλαιώσεις, μετέφερε στους κατοίκους των Καμαρών ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Ο καθηγητής τεκτονικής και διαχείρισης φυσικών καταστροφών έσπευσε στην περιοχή μετά τις αναφορές τοπικών φορέων και κατοίκων για ρηγματώσεις που εντοπίστηκαν στο έδαφος μετά τις μικρές σεισμικές δονήσεις και το τρομακτικό βουητό που σκόρπισαν τον δρόμο στους κατοίκους της περιοχής το απόγευμα της 28 Σεπτεμβρίου. Τα πετρώματα είναι συμπαγή πετρώματα, αλλά με την πάροδο του χρόνου τα νερά κάνουν υπόγειες σπηλαιώσεις, κάνουν τα πολύ όμορφα φαράγγια που έχουμε και εδώ, και αυτές οι σπηλαιώσεις καμιά φορά όταν είναι σε εξέλιξη αυτή η υπόγεια διάβρωση κάνουν τις καταπτώσεις, είναι η λεγόμενη ψυγενή σεισμή, δηλαδή από εγκατακριμίσεις μέσα στο σπήλαιο. Δεν έχουν μεγάλο μέγεθος, δεν γίνονται αντιληπτές στην ευρύτερη περιοχή και ουσιαστικά είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Πιστεύω ότι τοπικό φαινόμενο είναι και αυτό που έγινε πριν μερικές μέρες. Τώρα, όπως μας λένε, καθυστερούν οι κάρχοι, θα τις ενημερώσουμε και από το κανάλι σας να ηρεμήσουμε. Ανησυχήσαμε. Άμα ακούς το θόρυβο, ακούσε τρεις φορές το θόρυβο, ο πρώτος ήταν μεγάλος. Οι ρηγματώσεις εντοπίζονται δίπλα σε σπίτια στην νότια είσοδο των Καμαρών, γεγονός το οποίο προβλημάτισε έντονα τους κατοίκους. Όλοι βγήκαμε έξω, σκάσαμε, φοβηθήκαμε, πολύ φοβηθήκαμε. Τράταξε το χωριό όλο, το οποίο στα βορείς ακούσε λίγο, στη Λοχρία δεν ακούσε. Άρα λοιπόν ήταν εδώ πέρα, στο χωριό μέσα. Σαν να πιάσανε. Έτσι, σαν να πιάσανε όπως είναι η μπουμπουνιέρα, έτσι, σαν να το πιάσανε έτσι το σπίτι και το κάμενε και κάμε. Η έκτασή τους, όπως και η εκτίμηση για το βάθος τους μετά από μετρήσεις που έγιναν, δεν προβληματίζουν τους επιστήμονες, καθώς θεωρείται ότι πρόκειται για τις επιπτώσεις υπόγειων αλλαγών που δεν μπορούν να επηρεάσουν το δομικό ιστό. Σαν το φουρνέλο ήτανε, ένα χτύπο σαν φουρνέλο. Σαν το σεισμό Κρότος, το οποίο καθόμουν στο καναπέ και... Χτύπησα, σηκώθηκα προς τα πάνω. Με αυτό το τράγμα λέμε θα πέσει κανένα βράχος από το βουνό να μας πλακώσει. Δεν έχουν πρόβλημα οι κατασκευές. Είναι σε σταθερό έδαφος. Είναι σχετικά καλές κατασκευές και μερικές παλιές κατασκευές. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στο δομημένο ιστό είναι πολύ θετικό και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί, δηλαδή δεν θα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ο κύριος Λέκας επισκέφθηκε ένα ακόμη σημείο όπου καταγράφονται κατακριμνήσεις βράχων, φαινόμενο όμως που δεν συνδέεται με τις δονήσεις. Ο ίδιος συμφώνησε για την ανάγκη άρσης της επικινδυνότητας στο σημείο με τεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν.